αύριο αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα από τις καλές του πρωταθλήματος. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτήν την ομάδα γιατί είναι μια διαφορετική από όλες τις άλλες, παίζει με ένα διαφορετικό σύστημα. Εντάξει, τίποτα δεν τελειώνει. Μπορούμε να το δούμε και από πέρσι που ήμασταν πίσω και μέχρι το τέλος πήραμε αυτό που μας αξίζει, που βγήκαμε πρώτοι. Δεν τελειώνει τίποτα, αλλά βάζουμε καλές βάσεις για τους στόχους. Ποια είναι η ψυχολογία που υπάρχει στην ομάδα? Βλέπουμε υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Πάρα πολύ καλό κλίμα, ναι. Με τα παιδιά είμαστε πάρα πολύ καλά, με τους προπονητές, δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα. Και αυτό φαίνεται και στο γήπεδο, από ό,τι βλέπετε και εσείς κάθε Κυριακή. Παίζουμε και χαιρόμαστε κάθε παιχνίδι. Έχει μεταδοθεί και στους καινούριους παίχτες αυτό που βιώσατε εσείς πέρυσι και σας δίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για να είστε προπονητές ξανά? Φυσικά, οι βάσεις μπήκαν από πέρυσι, γιατί αυτό που κάναμε ήταν πάρα πολύ δύσκολο και η διοίκηση βοήθησε, ήρθαν και τα καινούρια παιδιά, κατάλαβαν σε ποια ομάδα ήρθε. Γιατί βάσει διοίκηση γίνεται όλο αυτό και έχουν μπει και τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην ομάδα της Κοζάνης. Είναι μια ομάδα που όλοι ξέρουμε τους στόχους της, τους έχει δείξει από την αρχή και με την περσινή χρονιά. Το κλίμα προσπαθώ να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ και εγώ, να βοηθήσω όπως μπορώ και εγώ την ομάδα και θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να έρθεις στην ομάδα της Κοζάνης? Εντάξει, σίγουρα όλοι στο χώρο του ποδοσφαίρου γνωρίζουν αυτή τη στιγμή πώς είναι η όλη κατάσταση στην Κοζάνη. Νομίζω πολλοί ποδοσφαιριστές θα θέλουν να έρθουν σε αυτή την ομάδα και νομίζω ότι είναι και πολύ καλό για όλους. Δηλαδή, απευθείας δεν υπάρχει άλλη σκέψη. Είναι θετική να έρθει στην ομάδα. Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα μπροστά που δεν έχει βγει από την δεκάδα και είναι βαρόμετρο, έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Αυτό είναι καλός ανταγωνισμός? Πώς το συμπεριφέρεις στην προπόνηση? Εντάξει, σίγουρα υπάρχει. Το Τάος πάει πολύ καλά, όπως είπατε, και είναι καλός τερματοφύλακας. Εννοείται ότι έτσι θέλει τερματοφύλακα, θέλει υπομονή. Εγώ θα προσπαθώ να είμαι σοβαρός, να δείξω μπορώ και μετά είναι όλα στην κρίση του προπονητή. Το θέμα είναι να κοιτάμε το καλό της ομάδας όλοι. Ο αντίπαλος προπονητής είπε στην αρχή της εβδομάδας ότι παίζει με μια ομάδα που είναι το φαβορί και είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Θεωρείτε ότι είναι κάτι παραπλανητικό? Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο αυτό? Δεν ξέρω με τι κάνει τα σχόλια. Από εκεί και πέρα πάμε για ένα παιχνίδι. Πάμε για τη νίκη. Παίζουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Σκοράρει. Και νομίζω θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι. Και να το ευχαριστεί ο κόσμος που ήταν στο γήπεδο. Δύο αγωνιστικές ακόμα πριν το τέλος του πρώτου γύρου. Αν σε αυτές τις δύο αγωνιστικές πάρετε το απόλυτο των βαθμών, στο δεύτερο γύρο είναι τα πράγματα πιο αισιόδοξα, ακόμα πιο αισιόδοξα μέσα. Είναι αυτό και δύο αγωνιστικές, τρία παιχνίδια δηλαδή. Ναι, είναι μακριά τα δύο παιχνίδια. Τώρα κοιτάμε αυτό το παιχνίδι. Να πάρουμε τη νίκη. Η ισοπαλία, θα εμείς παίζουμε πάντα για την νίκη. Από εκεί και πέρα βλέπουμε από εβδομάδα μετά τα επόμενα παιχνίδια. Κοτς, βλέπουμε η ομάδα μετακινείται συνέχεια και αλλάζει γήπεδα στην προπόνησή της. Σήμερα είστε σε ένα γήπεδο σαν το στρατιωτικό που είναι σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι πληροφορούμε σε σχέση με το γήπεδο της Ιαννής που έκανε η ομάδα προπόνηση πριν χθες νομίζω. Υπάρχει θέμα? Όχι, και της Ιαννής μια χαρά ήταν το γήπεδο. Ανάλογα βέβαια με τις καιρικές συνθήκες. Έτσι, ξέρουμε ότι ο καιρός είναι δύσκολος εδώ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες και πρέπει να προσαρμοστούμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και η διοίκηση το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να προπονηθούμε σε όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Πόσο δύσκολο είναι όμως και για τους ποδοσφαιριστές αλλά και για σένα, έτσι, μαύρο δέντρο, είδαμε εδώ στο πλάξι του γήπεδο, να προπονηθεί η ομάδα αλλά και να ανέβει και η ψυχολογία των παικτών, έτσι, όταν κάνουν, ας πούμε, σε γήπεδα που δεν είναι? Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι δύσκολες συνθήκες, αλλά αυτές είναι. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Μια ομάδα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με γήπεδα, καιρούς, αντιπάλους. Έτσι και αυτό το κομμάτι πρέπει να προσαρμοστούμε και στην προπόνηση ακόμα. Περιμένετε νέα παιδιά να τρίτη? Εντάξει, έχουμε μιλήσει με τη διοίκηση. Περιμένουμε, έχουμε ακόμα περιθώριο 2-3 μέρες, θα δούμε. Η ομάδα μας παιδευαίνει να παίξει με τον Κεραυνό, είναι πλήρης? Έχουμε μία απουσία σίγουρα του Γιάννη του Παπαδόπουλου που είναι άρρωστος όλη την εβδομάδα.